Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να σας βρίσκω πολύ πολύ καλά. Εγώ είμαι η Νάγια και θα σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Σήμερα λοιπόν αποφάσισα να φιλμάρω ένα από τα πιο δύσκολα βίντεο που έχω φιλμάρει ever, γιατί παιδιά έψαξα και βρήκα drugstore και high-end προϊόντα τα οποία δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα στο πρόσωπο. Το μισό μου πρόσωπο έχει high-end προϊόντα και το άλλο μισό έχει drugstore. Θέλω να παρατηρήσετε πάρα πολύ καλά το αποτέλεσμα και από τις δύο πλευρές και τίμια να μου πείτε ποια πλευρά νομίζετε ότι είναι high-end και ποια πλευρά νομίζετε ότι είναι η drugstore και θέλω να είστε τίμιοι, μην κλέψετε, μην τρέξετε το βίντεο πιο μπροστά. Πριν ξεκινήσουμε να σας πω όπως πάντα πόσο σημαντικό είναι να έχετε εγγραφεί στο κανάλι, πατήστε τώρα το κουμπί εγγραφή ή subscribe και φυσικά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο και φύγαμε! Και τώρα που ήρθαμε πιο κοντά για να βλέπετε ακριβώς τι κάνω, γιατί στο προηγούμενο βίντεο μου λέγατε ότι δεν βλέπετε καλά τι συμβαίνει με τις σκιές των ματιών, πάμε να ξεκινήσουμε. Ο τρόμος μου σήμερα είναι να μην μπερδέψω τη μία πλευρά με την άλλη. Θα ξεκινήσω λοιπόν χρησιμοποιώντας από τη δεξιά τη high-end πλευρά το MAC Fix Plus και από την αριστερή το Bare With Me της NYX. Και όσο το απορροφάτε, θα σας δείξω τα foundations που έχω διαλέξει, τα οποία έχουν ίδια απόχρωση, αλλά και σχεδόν ίδια υφή. Μπορώ να πω ότι το L'Oreal Infallible 24 Hour Fresh Wear είναι λίγο πιο υδαρές, θα το δείτε και τώρα, που θα το βάλω στο χέρι μου για να το εφαρμόσω. Αυτό είναι το Forever από την Dior, το έχω στην απόχρωση 2WO και αυτό το έχω στην απόχρωση 200. Λοιπόν, ξεκινάω με την high-end πλευρά. Και θα χρησιμοποιήσω ίδια πινέλα, παρόμοια πινέλα τέλος πάντων για να τα εφαρμόσω. Αυτά που έχουν πολύ πυκνές τριχούλες πάνω. Από τη δεξιά πλευρά θα χρησιμοποιήσω αυτό από την BH Cosmetics. Θα σας βάλω link και για τα πινέλα στην περιγραφή. Δεν ξέρω τι σας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό το θέμα, μέχρι που κάποιοι από εσάς με ρωτήσατε και στο προηγούμενο βίντεο και ξεκινήσατε να με ρωτάτε και στο Instagram για τα πινέλα. Πραγματικά σε προσφορές και σε σετ μπορεί να βρεις πάρα πολύ ωραία πινέλα και καλό είναι να έχετε ένα για κάθε χρήση γιατί κάνουν τη δουλειά σας πιο εύκολη. Και πάμε στο L'Oreal Infallible 24 Hour Fresh Wear. Αυτό, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι ελάχιστα πιο υδαρές από το Dior Backstage. Αρχικά όταν είχα δοκιμάσει το συγκεκριμένο foundation, παιδιά μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω, άρχισα να βγάζω σπυράκια και δεν έχω καταλάβει ακόμη αν ήταν συμπτωματικό το γεγονός. Γενικά αποφεύγω να το φοράω όσο και μου αρέσει η εφαρμογική διάρκεια του. Περνάμε στα concealer και για την high-end πλευρά θα χρησιμοποιήσω το Tarte Double Duty Beauty Shape Tape, πάρα πολύ γνωστό και αγαπημένο concealer. Παιδιά, είναι πάρα πολύ καλλιπτικό και πάρα πολύ πηχτό, που σημαίνει ότι δεν έχετε λεπτές γραμμές και ξηρότητα κάτω από τα μάτια. Δεν σας προτείνω να το φορέσετε αν δεν έχετε ενυδατώσει πολύ καλά την περιοχή γύρω από τα μάτια, γιατί θα μπει στις λεπτές γραμμές και θα σας δημιουργήσει ακόμη περισσότερη ξηρότητα. Beauty Blender για αυτή την πλευρά, βρεγμένο για να το στρώσουμε. Και από την άλλη πλευρά θα χρησιμοποιήσω το Revolution Concealer Define Concealer. Το έχω σε δύο αποχρώσεις, θα ξεκινήσω με την 8,5, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ φωτεινή θα αναμίξω και λίγη από την 9,5 μαζί για να πετύχουμε ακριβώς την απόχρωση που υπάρχει στην άλλη πλευρά. Και με αυτό εδώ το Real Techniques σφουγγαράκι θα το εφαρμόσω από την αριστερή πλευρά, αναμειγνύοντας τα δύο χρώματα. Αυτά τα δύο έχουν σχεδόν ίδια καλλιπτικότητα, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι είναι dupes. Θα σετάρω την περιοχή γύρω από τα μάτια με αυτή εδώ την πούδρα από την NARS, γιατί είναι μία από τις πούδρες που δίνει φως και δεν μου ερεθίζει καθόλου την περιοχή κάτω από τα μάτια. Την ξύνω λοιπόν με το σφουγγαράκι μου και την τοποθετώ. Από την άλλη πλευρά θα χρησιμοποιήσω την RCMA Loose Powder, την οποία σας είπα πόσο την αγάπησα. Ήταν ένα από τα προϊόντα που μου προτείνατε εσείς να δοκιμάσω στο βίντεο με τα οικονομικά προϊόντα και από τότε δεν έχω σταματήσει να τη χρησιμοποιώ. Για να σετάρω το υπόλοιπο πρόσωπο θα χρησιμοποιήσω την Setting Powder της Laura Mercier από την High End πλευρά και όπως σας έχω ξαναπεί, όχι γύρω από τα μάτια μου γιατί δεν την αντέχω με τίποτα. Και θέλω να μου γράψετε στα σχόλια αν θεωρείτε ότι κάποια από αυτά τα προϊόντα που δοκιμάζω σήμερα είναι πραγματικά dupes, είναι αδερφάκια δηλαδή, τα πιο οικονομικά των πιο ακριβών. Και πάμε και στην αριστερή πλευρά με την RCMA. Τα
Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Και τώρα περνάμε στο bronzer. Για την high-end πλευρά θα χρησιμοποιήσω το Benefit από την Hoola, κλασικό αγαπημένο bronzer. Και στην αριστερή, στην drugstore, θα χρησιμοποιήσω το Physicians Formula Butter Bronzer στην απόχρωση bronzer. Το οποίο το έχω ερωτευτεί, παιδιά, τώρα τελευταία. Τα πινέλα που θα χρησιμοποιήσω είναι το NYX Professional Makeup, αυτό εδώ το λοξό πινέλο, για την drugstore πλευρά. Και μ' αρέσει γιατί έχει αυτό το σχήμα και μου επιτρέπει να κάνω και λίγο contouring, να μπω κατευθείαν εδώ στην περιοχή, κάτω από το κόκαλο. Και θα κάνω και μία γραμμή από αυτή εδώ την πλευρά της μύτης μου και με το high-end από την άλλη, γιατί θεωρώ ότι κάνει ένα πολύ γλυκό contouring. Πάμε στο Hoola Benefit, έχει μέσα και το πινελάκι και... Έρχομαι και από αυτή την πλευρά της μύτης. Εντάξει, έβαλα λίγο παραπάνω, θα το διορθώσω, δεν πειράζει. Δεν θα χρησιμοποιήσω αυτό το πινελάκι γιατί πιάνει πολύ προϊόν. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ που είναι από MAC. Και θα έρθω κάνοντας την ίδια κίνηση να σχηματίσω μια σκίαση. Για ρούζ και τη high-end πλευρά θα χρησιμοποιήσω το πολύ διαφημισμένο NARS Orgasm, που δεν μπορώ να πω ότι είναι και ένα από τα πολύ αγαπημένα μου. Και τα πινέλα που έχω, παιδιά, για το ρούζ είναι και τα δύο από την BH Cosmetics. Το ένα είναι έτσι λίγο πιο μυτερό και το άλλο είναι λίγο πιο flat. Αλλά τη δουλίτσα μας θα την κάνουμε για το ρούζ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ρούζ, το οποίο έχει και μια γυαλάδα μέσα. Θεωρώ όμως ότι μπορώ να το αντιστοιχίσω με ένα drugstore που έχω βρει σε μία παλέτα. Για την drugstore πλευρά τώρα, νομίζω ότι μπορώ να αντιστοιχίσω το NARS Orgasm σε αυτή εδώ την απόχρωση από την Paradise παλέτα της Seventeen, η οποία έχει κυκλοφορήσει πέρυσι. Θα την πιάσω λοιπόν με το πιο flat πινέλο. Είναι λίγο πιο έντονο το pigment του και απαλά θα την βάλω στα μαγουλά μου. Είναι μια απόχρωση που εξαιτίας αυτών των χρυσών κυλίδων που έχει πάνω, σου βγάζει αυτή τη γυαλάδα του Orgasm. Πριν περάσω σε σκιές για τα μάτια και για να έχουμε τη σωστή και την ίδια απόδοση, θα βάλω primer. Δεν έχω drugstore primer, θα βάλω της Urban Decay το Primer Potion στην απόχρωση Eden και στα δύο βλεφαρά μου. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο και με concealer, η αλήθεια είναι, χωρίς να το σετάρετε και η απόδοση νομίζω ότι θα είναι αρκετά καλή. Θα χρησιμοποιήσω δύο high-end παλέτες και μία drugstore για να πετύχω το ίδιο αποτέλεσμα. Ξεκινάμε με τη high-end πλευρά και αυτή εδώ την παλέτα από την MAC που λέγεται 70 Sunset. Ήταν limited edition, αλλά είμαι σίγουρη ότι τόσες single σκιές, παιδιά, που έχει η MAC, σίγουρα θα βρείτε αυτές εδώ τις αποχρώσεις αν τις αναζητήσετε. Λοιπόν, ξεκινάω από αυτή εδώ την πιο beige, η οποία νομίζω ότι λέγεται Sand and Clay. Και θα τη βάλω εδώ, όπως πάντα, στο κόκαλο για να δημιουργήσω μια ωραία σκίαση. Το πινέλο που χρησιμοποίησα ήταν αυτό εδώ από Real Techniques και θα χρησιμοποιήσω τώρα αυτό από BH Cosmetics για να πάρω αυτή εδώ την απόχρωση από την παλέτα της Redoué Dancing in the Moonlight και να έρθω πάλι κάτω από το κόκαλο να κάνω ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να μου ανησυχείτε. Αυτή εδώ η απόχρωση έχει σαφώς ένα πιο μόβ ποτόνο από αυτή εδώ, αλλά το αποτέλεσμα στο τέλος θα είναι ίδιο, θα δείτε. Το έχω δοκιμάσει από το μακιγιάζ, βγήκα έξω, κανείς δεν είπε τίποτα, κανείς δεν παρατήρησε καμία απολύτως διαφορά, σας το εγγυώμαι αυτό. Πάμε τώρα στη δεύτερη απόχρωση που λέγεται All Rosy και με αυτό εδώ το BH Cosmetics πιο μυτερό πινέλο θα έρθω εδώ για να δημιουργήσω λίγο βάθος κάτω από το κόκαλο, στο crease που λένε και οι ξένες YouTubers. Και θα το φέρω και στην εξωτερική γωνία του ματιού, την οποία θα σκουρύνουμε σε λίγο, ακόμη περισσότερο. Θα δημιουργήσω όμως μια βάση και θα το σβήσω προς τα πάνω. Με ένα MAC πινέλο τώρα από την άλλη πλευρά θα πάρω το αντίστοιχο χρώμα από την παλέτα της Redoué και θα κάνω το ίδιο, δημιουργώντας βάθος και από αυτή την πλευρά. Και θα πάρω και αρκετή ποσότητα για να τη βάλω εδώ στο εξωτερικό V. Επειδή αυτή η πλευρά φαίνεται ξεκάθαρα πιο μόβ από αυτή, θα περάσω πάλι στο ίδιο πινέλο που χρησιμοποιούσα πριν και στην πιο σκούρα σκιά από την παλέτα της MAC και θα έρθω εδώ στην εξωτερική γωνία και θα αρχίσω να... Δεν ξέρω σε ποιο σημείο σταμάτησε η κάμερα μου να γράφει, πάντως εγώ ήμουν στο σημείο που είχα πάρει πάλι στο χέρι μου το πινέλο της MAC και είχα έρθει εδώ στην πιο σκούρα σκιά της Redoué και έκανα λίγο πιο βαθύ εδώ το εξωτερικό βέζ στο αριστερό μάτι. Είναι πολύ πιο σκούρα από τη σκιά της MAC βέβαια, οπότε είμαι ελαφροχέρα. Και θα περάσω τώρα ξανά στη δεξιά πλευρά και θα τη σκουρίνω όσο χρειάζεται με το πινέλο BH Cosmetics και αυτή εδώ τη σκούρα MOV για να είναι ίδιο το δεξί με το αριστερό.
Καλύτερα σε αυτές τις περιπτώσεις να προστατεύετε σιγά σιγά, σε κάθε περίπτωση δηλαδή που κάνετε μακιγιάζ στα μάτια σας, να προστατεύετε σιγά σιγά το χρώμα παρά να βάλετε πολύ εξ αρχής και μετά να μην ξέρετε πώς να το μπλεντάρετε. Λοιπόν, στο κάτω μέρος των ματιών θα βάλω την σκούρα Μόβσκια, ένα συνδυασμό μάλλον της σκούρας με την ανοιχτόχρωμη, και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω δύο pencil πινέλα. Το ένα είναι από Sephora, είναι το Pro Precision Smudge, και θα το χρησιμοποιήσω στην drugstore πλευρά, και το άλλο είναι από BS Cosmetics το 10. Θα πάρω πρώτα την ανοιχτή απόχρωση και θα την φέρω από κάτω και αμέσως μετά τη σκούρα, και θα τη φέρω κυρίως στο, από τη μέση και στο εξωτερικό μέρος του ματιού και προς τα πάνω. Και στην αριστερή πλευρά με την παλέτα πάλι της Redoue θα έρθω στο πιο ανοιχτό χρώμα Mauve και θα το φέρω από κάτω, και με το πιο σκούρο θα κάνω ακριβώς το ίδιο, θα έρθω από τη μέση και προς τα έξω. Και είμαστε ok για να περάσουμε στην πρωταγωνιστική απόχρωση που θα δώσει φως στα βλεφαρά μας, και δεν είναι αυτή εδώ, είναι μία απόχρωση από αυτή εδώ την παλέτα, την Minimalist Palette της Smashbox. Θα πάρω αυτή εδώ την απόχρωση με το δάχτυλό μου και θα τη φέρω εδώ στο κινητό βλέφαρο. Αν δεν σας βολεύει με το δάχτυλο, μπορείτε φυσικά να χρησιμοποιήσετε και πινέλο, αλλά νομίζω ότι αυτές οι σκιές, ή έτσι κάπως shimmery, έχουν καλύτερη απόδοση όταν τις βάζετε με τα δάχτυλά σας. Και ειδικά, παιδιά, για αυτό το χρώμα, για αυτό το χρώμα τρελαίνομαι, είναι το χρώμα της άμμου, το οποίο νομίζω ότι περίπου υπάρχει και σε αυτή εδώ την παλέτα. Θα το πάρω λοιπόν, είναι το πρώτο κατά σειρά, και θα το βάλω επίσης στο ίδιο σημείο στο αριστερό μάτι. Και σε αυτό το σημείο θα επιστρέψω στα μητέρα πινέλα μου για να φτιάξω λίγο εδώ τη μετάβαση με αυτό εδώ το χρώμα ανάμεσα στο μπέζ και στο πιο σκούρο μοβ, γιατί νομίζω ότι είναι λίγο απότομη αυτή τη στιγμή. Και με ένα flat πινέλο θα πάρω την ίδια απόχρωση που βάλαμε στο κινητό βλέφαρο και θα τη βάλω και κάτω από το φρύδι, το οποίο δεν έχουμε σχηματίσει ακόμη. Μικρή διακοπή σε αυτό το σημείο να σας πω ότι έρχομαι από το μέλλον και από το τέλος αυτού του βίντεο, όπου το μακιγιάζ είναι ολοκληρωμένο και σωστό, για να σας πω ότι όταν είδα το υλικό, αφού είχα σταματήσει την κάμερα και περνούσα τα αρχεία στον υπολογιστή, διεπίστωσα, όπως και την προηγούμενη φορά, ότι δεν ξέρω, λόγω της φράτζας είναι, λόγω του φωτισμού είναι, αυτή η πλευρά στο μάτι αλλά και στο ρούς φαινόταν πιο σκούρα, οπότε τόνισα λίγο και τη δεξιά πλευρά τουλάχιστον για να φαίνεται στην κάμερα ομοιόμορφο το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε. Για να ολοκληρώσουμε τα μάτια, θέλω να βάλω μαύρο μολύβι σίγουρα στο πάνω εσωτερικό. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν στη high-end πλευρά το Urban Decay 24/7 Glide-On Eye Pencil στην απόχρωση 0 και αυτό εδώ το Rimmel μολύβι, το οποίο, παιδιά, δεν ξέρω καν αν έχει απόχρωση, προφανώς black θα λέγεται, στην drugstore πλευρά. Είναι πραγματικά τα μολύβια που δεν με ενοχλούν καθόλου όταν τα βάζω στο εσωτερικό των ματιών, γιατί έχω και μια ευαισθησία όπως σας έχω ξαναπεί, και που έχουν και την καλύτερη διάρκεια βρίσκω. Δεν θα βάλω μολύβι στο κάτω μέρος των ματιών, θα προχωρήσω σε φρύδια και θα χρησιμοποιήσω το Dior Brown Styler στην απόχρωση Universal Brown για να φτιάξω το φρύδι μου στη high-end πλευρά. Παιδιά, αυτό το μολύβι δεν υπάρχει. Η τιμή του βέβαια είναι λίγο τριλή, αλλά με το που το ακουμπάς πάνω στην επιδερμίδα σου, πραγματικά γράφει τέλεια. Είναι όσο λεπτό χρειάζεται για να κάνεις τις τριχούλες εδώ μπροστά και να μην φαίνονται ψεύτικες. Και το χρώμα νομίζω ότι μου ταιριάζει τέλεια. Το αντίστοιχο μολυβάκι που έχω διαλέξει για την drugstore πλευρά είναι το LA Girl Shady Slim Brow Pencil και είναι στην απόχρωση Medium Brown. Σας το έχω ξαναδείξει, είναι από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου, πολύ εύχρηστο και αυτό, και μου αρέσουν γενικά και τα μολύβια φρυδιών που είναι έτσι λεπτούλια και δεν είναι μολύβια που να χρειάζεται να ταξίσεις, δεν είναι pomade να κουβαλάς πινέλα, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο πρακτικό κυκλοφορεί. Και τα gel που έχω διαλέξει για σήμερα είναι το Gimme Brow από Benefit και το Catrice Brow Idol Sports Mascara λέει, και έχει και πάρα πολύ καλή διάρκεια, παιδιά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το Benefit και περισσότερο όχι για να τα γεμίσω, αλλά για να τα κρατήσω στη θέση τους, να πω την αλήθεια. Και θα περάσω από την άλλη πλευρά με το Catrice, το οποίο έχει ακριβώς ίδιο μπουρτσάκι, έτσι. Δεν έλεγα να κερδίσω το λότο, λοιπόν, δεν ξέρω αν βλέπετε εδώ ότι έχει ερεθιστεί το αριστερό μου μάτι και έχει δημιουργηθεί ένα κενό εκεί που είχα βάλει σκιά. Είναι λίγο patchy δηλαδή, εδώ δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Και αυτό είναι εξαιτίας των σκιών, παιδιά. Είναι μερικές που με ρεθίζουν πάρα πολύ. Τέλος πάντων, θα το αγνοήσω. Θα γυρίσω τις βλεφαρίδες μου και θα βάλουμε μάσκαρα. Έχω διαλέξει, παιδιά, δύο απίστευτες μασκάρα, οι οποίες δίνουν και όγκο και κούρμπα και δεν χρειάζεται καν να γυρίσετε τις βλεφαρίδες σας. Αυτό το κάνω πάντα όμως εγώ. Είναι το τελετουργικό μου, αν θέλετε. Λοιπόν, έχω την Kat Von D Go Big or Go Home. Θα τη χρησιμοποιήσω στην high-end πλευρά. Αυτή είναι η βλεφαρίδα με ένα πέρασμα. Τύφλα να έχουν ψεύτικες δηλαδή, που εγώ δεν τις προτιμώ και ιδιαίτερα, το ξέρετε. On the Rise από την NYX. Αυτή είναι η νέα μάσκαρα, νομίζω ότι την έχω δείξει και σε προηγούμενο βίντεο. Αυτή θα χρησιμοποιήσουμε στην drugstore πλευρά σήμερα. Επίσης θα δείτε πόσο εντυπωσιακό αποτέλεσμα δίνει, αν δεν το έχετε δει ήδη δηλαδή. Θα κάνω και μία δεύτερη στρώση και θα περάσω και στις κάτω. Και παιδιά, ναι, η μάσκαρα κάνει όλη τη διαφορά, έχει αλλάξει όλο το look αυτό και το έχει κάνει πιο εντυπωσιακό. Λοιπόν, πάμε στα χείλη. Σας έχω ένα μολύβι από την MAC για τη δεξιά πλευρά, είναι στην απόχρωση Whirl, και ένα μολύβι από την 17, είναι το νούμερο 29. Θα κάνω το περίγραμμα λοιπόν των χιλιών μου, χωρίς να μιλάω. Και τα κραγιόν είναι από MAC και 17 επίσης. Έχω την απόχρωση Velvet Teddy από MAC και την απόχρωση 61 με ενδυλιακή προστασία και όλα 15 από την 17. Okay, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ τα βλέπω ακριβώς ίδια τα κραγιόν και πάμε σε setting spray πριν βάλουμε highlighter για να ολοκληρώσουμε το σημερινό μακιγιάζ. Έχω το All Nighter Pollution Protection από την Urban Decay για την high-end πλευρά. Και για την drugstore πλευρά έχω αυτό εδώ από τη Radiant Professional και είναι το Setting Spray Detox. Και αυτό λοιπόν μας προστατεύει από την ατμοσφαιρική ρήπανση και αποτοξινώνει την επιδερμίδα. Για την εφαρμογή του highlighter θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου πινέλο που είναι το 4 από BH Cosmetics για τη high-end πλευρά και για την drugstore θα χρησιμοποιήσω το 204 από Sephora. Ξεκινάω με αυτή εδώ την παλέτα, η οποία είναι ένα όνειρο. Είναι η Ignite Wonder Face Palette της MAC. Δείτε λίγο τη συσκευασία, εντάξει. Λοιπόν, και θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την απόχρωση αρχικά. Για να τη βάλω εδώ που βάζω συνήθως highlighter. Το λατρεύω. Και θα το φέρω και λίγο πιο ψηλά. Ναι, γεια σας, δεν ξέρω αν φαινόμαστε από όλους τους πλανήτες, είμαι σίγουρη ότι φαινόμαστε. Και για την drugstore πλευρά θα χρησιμοποιήσω το Wet n Wild Mega Glow Highlighter, είναι στην απόχρωση Bloom Time, σε αυτή την πλευρά. Λατρεύω πόσο glossy είναι αυτό το highlighter, παιδιά. Φανταστικό. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού βίντεο, του σημερινού Dupetorial. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, περιμένω όπως πάντα τα σχόλιά σας και φυσικά σας στέλνω πολλά φιλιά και όλη μου την αγάπη. Θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!